συνεξάρτηση και έλεγχος. Γιατί συνεχίζεις να θέλεις να τα ελέγχεις όλα? Γιατί θέλεις να τα ελέγχεις όλα? Και τι σχέση έχει ο έλεγχος με τη συνεξάρτηση? Με το να είμαστε συνεξαρτημένοι, να είμαστε εξαρτημένοι από τους άλλους ανθρώπους σε συναισθηματικό επίπεδο. Να νιώθουμε δηλαδή ότι μπορώ να υπάρχω συναισθηματικά, πάρα πολλές φορές και πρακτικά ακόμα, μπορώ να υπάρχω συναισθηματικά μόνο μέσα από τους άλλους ανθρώπους. Πολύ συχνά σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων βρίσκονται άνθρωποι της προσφοράς. Άνθρωποι που θα τους λέγαμε αυτός, αυτή είναι δοτική, δοτικός. Αυτός είναι ένας άνθρωπος προσφοράς, είναι δοτικός. Αυτή η γυναίκα είναι δοτική. Τα δίνει όλα, φροντίζει, προσφέρει, βοηθά, στηρίζει. Κι όμως αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνδρας, αυτός ο άνθρωπος, ίσως να είναι απλά συνεξαρτώμενος. Να βρίσκει δηλαδή πως η αξία του περνάει μέσα από τους άλλους ανθρώπους και όλη του η ύπαρξη περνάει μέσα από τους άλλους ανθρώπους. Πολύ συχνά λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέσεις συνεξάρτησης, θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Θέλουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης. Σας φαίνεται περίεργο, έτσι? Το να ανήκετε ίσως σε κάποια κατηγορία δοτικότητας και προσφοράς και να είστε εκεί συνέχεια απίκο για όλους και να βοηθάτε και να συμμετέχετε στη ζωή τους και να έρχομαι εγώ εδώ τώρα και να σας λέω πως στην πραγματικότητα θέλετε να κρατήσετε τον έλεγχο της κατάστασης και πως βιώνετε τους άλλους ανθρώπους ως projects, ως δηλαδή ανθρώπους με ελαττώματα και αδυναμίες που εσείς μπορείτε να τα φτιάξετε, να τους φτιάξετε, να τους βρείτε λύσεις. Πολύ συχνά λοιπόν οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, για να δούμε και το πρακτικό του πράγματος, πολύ συχνά λοιπόν οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι δίνουν απρόσκλητες συμβουλές. Έλα εγώ εδώ να σου πω τι θα κάνεις. Εγώ θα σου πω. Πριν καν κάποιος ρωτήσει ή αναζητήσει τη συμβουλή μας, πριν καν δώσει το αίτημά του, είμαστε εκεί απίκο, προκαταβολικά εκεί για να τον την βοηθήσουμε. Αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τους ανθρώπους σαν projects. Projects προς ανάπτυξη. Μα έχει τόσες δυνατότητες. Αν τον την βοηθήσω κι εγώ λιγάκι, μα άμα του πω της πω τι να κάνει, θα γίνει καλύτερος, καλύτερη. Και ποιος σας είπε ότι άλλοι άνθρωποι θέλουν να γίνουν καλύτεροι ή ότι χρειάζονται τη βοήθειά σας? Συνεξαρτώμενοι είναι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να κοιμηθούν το βράδυ από τις έγνοιες των άλλων ανθρώπων. Πόσο πολύ ανησυχώ για τον, την, ακόμα και αν είναι για τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χτες το βράδυ. Σκεφτόμουν συνέχεια τον, την... Και δεν μιλάμε μόνο για ερωτικούς συντρόφους εδώ, μιλάμε για παιδιά, για εγγόνια, για ξαδέρφια, για θείους, για θείες. Και φυσικά και για τους συντρόφους μας. Μπαίνει ο σύντροφός μας μέσα στο σπίτι και είναι στενοχωρημένος. Θυμωμένος, νευριασμένος από κάτι που έγινε έξω από το σπίτι. Τι να κάνω, πώς να σε βοηθήσω, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, θέλεις αυτό, θες, τι έγινε, να μιλήσουμε, να... Είμαστε εκεί συνέχεια, να βοηθήσουμε, να μην νιώσει ο άλλος τα συναισθήματά του. Αναλαμβάνουμε εμείς τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου από τα ίδια του τα συναισθήματα. Αυτό είναι συνεξάρτηση. Το να ψάχνουμε συνέχεια να φτιάξουμε τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων είναι σαν να θέλουμε να τους φτιάξουμε και αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους σαν projects προς επίλυση, προς ανάπτυξη, προς εξέλιξη, προς καλυτέρευση. Μήπως κάνεις περισσότερα πράγματα στο γραφείο, στη δουλειά σου δηλαδή, όποια και αν είναι η δουλειά σου, από αυτά που χρειάζεται να κάνεις? Γιατί? Γιατί κάνεις τη δουλειά των άλλων ανθρώπων? Μήπως
Θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ για τα παιδιά μας. Μια μαμά κυνηγούσε το 12χρονο παιδί της για να φάει. Μια μπουκίτσα για τη μανούλα, έλα άλλη μια μπουκίτσα για τη μανούλα. Το 12χρονο παιδί που θα μπορούσε όχι απλά να φάει μόνο του το τοστ, αλλά και να το φτιάξει κιόλας. Κι όμως εκείνη το κυνηγούσε. Μια μπουκίτσα για τη μανούλα. Τι το μαθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο? Ότι θα φτιάξεις εσύ τα συναισθήματά μου τώρα, γιατί η μανούλα δεν νιώθει καλά, έλα μία μπουκίτσα για τη μανούλα. Όχι ότι θα φας για τον εαυτό σου, θα φας για τη μανούλα. Και μάλιστα θα φας για τη μανούλα, γιατί θα στενοχωρηθεί μετά η μανούλα άμα δεν φας. Άρα είσαι υπεύθυνος για τα συναισθήματα της μανούλας. Και η μανούλα μετά θα νιώθει πάρα πολύ ωραία που εσύ έφαγες, άρα... Αυτό είναι συνεξάρτηση. Εξαρτώνται τα δικά μου συναισθήματα, εμένα ως μανούλας, εξαρτώνται από το αν θα φάει το παιδί μου. Και τα δικά του επίσης πρέπει να εξαρτώνται από το αν θα είναι ευχαριστημένη η μανούλα. Δημιουργούμε σχέσεις συνεξάρτησης με αυτόν τον τρόπο. Και όλα αυτά γιατί? Ίσως θα κάνουμε μία από τις πολλές υποθέσεις εδώ. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες πάρα πολλές και έχουμε μιλήσει και σε άλλα ηχογραφημένα βίντεο για τη συνεξάρτηση και το τι συμβαίνει εδώ. Ίσως εδώ, για να βάλουμε άλλη μια υπόθεση στο τραπέζι, φοβάσαι την απόρριψη. Και προκαταβολικά, πριν σε απορρίψουν, πριν απορρίψουν τις προσπάθειές σου, τα συναισθήματά σου, την αγάπη σου, εσένα ολόκληρο, πριν σε απορρίψουν, προσπαθείς προκαταβολικά να κερδίσεις την αγάπη τους. Να κερδίσεις την αγάπη τους με τίμημα εσένα. Προσπαθείς να εξαγοράσεις την αγάπη τους, ας μη φοβόμαστε τις λέξεις. Κάνεις πράγματα για τους άλλους, για να εξαγοράσεις την αγάπη τους, γιατί φοβάσαι την απόρριψη. Ελάτε όλη την αγάπη, λαχταρά με. Είναι λανθασμένη όμως η μέθοδος που ακολουθείς για να φτάσεις στην αγάπη. Όλη αγάπη θέλουμε, αλλά πρέπει να την βρούμε με τον υγιή τρόπο. Αγαπώ εμένα και με αυτόν τον τρόπο μπορώ και αγαπώ και τους άλλους. Αν είσαι συνεξαρτώμενη ή συνεξαρτώμενος, δεν αγαπάς εσένα. Δεν είναι υγιής αυτή η μορφή της αγάπης, άρα που δίνεις και στους άλλους. Δύσκολο, άλλη μια φορά αυτό το χάπι να το καταπιείς. Μα έτσι είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη που τόσο λαχταράς και για αυτήν βρίσκεσαι εδώ. Βουτάμε στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάμε μέσα σε όλα αυτά τα σκιώδη μας κομμάτια που φοβόμαστε να τα δούμε, που ντρεπόμαστε να τα δούμε, που λέμε όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό, ποτέ. Χρειάζεται να βουτήξουμε μέσα σε αυτά τα σκοτεινά μας κομμάτια που τα φοβόμαστε, που δεν θέλουμε να τα δούμε. Αυτά μας τα κομμάτια είναι πληγωμένα. Το έλεγα πριν. Φοβάσαι την απόρριψη. Υπάρχει ένα σου κομμάτι που είναι φοβισμένο, πληγωμένο, φοβάται την απόρριψη. Χρειάζεται να βουτήξεις τα σκοτάδια σου για να το βρεις και για να το αγκαλιάσεις. Μα πώς αλλιώς? Δεν χρειάζεται να αγκαλιάσεις αυτό το κομμάτι για να αναπτυχθείς, όπως λες, να αναδυθείς, δηλαδή στο φως. Βουτάμε στα σκοτάδια μας και αναδυόμαστε στο φως. Μα πώς αλλιώς? Χρειάζεται να βουτήξουμε στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως.